Λοιπόν, είμαστε Βρυξέλλες. Αν έλεγα πριν ότι όταν έκλεισε η πόρτα του Art Base, στο μόνο μέρος που πραγματικά δεν βρισκόμασταν Βρυξέλλες και ήμασταν πραγματικά στην Ελλάδα. Έτσι. Και σε ποιο μέρος της Ελλάδας ήμασταν? Στη Μυτιλή. Στη Μυτιλή ήμασταν, που λέγαμε όλα τα τραγούδια Μυτιλινιά, Μικρασιάτικα. Κόσμος από την Ελλάδα. Σαν να είστε στη Μυτιλή. Παρόλα αυτά, την ώρα που κάναμε το διάλειμμα, ένας από τους δύο μουσικούς που σε συντρόφευσε σήμερα μας λέει: πολύ Ευρωπαίοι γίνατε. Πολύ Ευρωπαίοι. Τελικά η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη? Η Ελλάδα δεν είναι στην Ευρώπη. Όταν κάνεις η Ελλάδα είναι τραβά το δρόμο έτσι. Και κακός που μπήκε και στην Ευρώπη. Καλύτερα μας τα μοναχοί μας. Με τις δραχμές μας. Πιο καλά ζούσαμε. Παρά με το ευρώ. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής βραδιάς που είχαμε τη χαρά να σε δούμε σήμερα στο Art Base, μας είπες 2-3 τραγούδια, τα τραγούδια που πραγματικά σε έχουμε γνωρίσει, τους Σαμανέδες. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν στους Σαμανέδες, οι οποίοι όντως δεν τραγουδιούνται ούτε εύκολα ούτε όποια στιγμή θέλουμε εμείς, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει κανόνας για να τραγουδήσεις έναν Σαμανέ? Ναι, το Σαμανέ δεν βγαίνει, δεν μπορείς να τον πεις άμα δεν θες. Πρέπει να έχεις μεγάλη χαρά ή να έχεις βάσανα. Να έχεις γύπη, να έχεις βάσανα, να πεις το αμανέ. Και αρχινά με το αμάν, αχ, αμάν, ναι. Και αρχινά με αυτό. Από ποια ηλικία σε θυμάσαι να τραγουδάς? Για να πεις αμανέ πρέπει να πειράσεις τα 30 και μετά. Ναι. Κάτω από τα 30 τι μανέ θα πεις, τι τράβηξες? Αφού είσαι ακόμα μικρός, πώς έχεις τραβήξει? Πρέπει να έχεις και κάποια ηλικία για να έχεις περάσει πολλά στη ζωή σου. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε τραγουδιστής μπορεί να πει άμα ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λένε άμα ναι, όλοι οι τραγουδιστές, αλλά δεν είναι ο αμανές καθ' αυτού έτσι όπως πρέπει. Ναι. Ο καλός αμανές δεν γράβεται πρώτον. Εγώ λέγω πόσα χρόνια έτσι, αμανές, πηγαίνω σε μουσικές, σε μαγαζιά, αλλά καλό αμανέ ακόμα δεν είπα. Γιατί είναι σαν, σε λέω τώρα, εγώ κλάψει να σε φωτογραφίσω να κλαις. Και να κλάψαν οι ψέματα, όπως κάνουν οι ηθοποιοί. Τα αλήθεια, πρέπει να σε περιμένω εδώ κρυφά, να μην με δεις, την ώρα που κλαις, για να κλάψει, για να το πεις αμανέ. Να μην μιλήσεις και να πεις το αμανέ. Εμείς είναι άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν νιώσαμε ότι ήμασταν πραγματικά στην Ελλάδα, ελληνική μουσική, παραδοσιακή μουσική, και όπως μας λες, η παραδοσιακή μουσική προφανώς δεν υπάρχει γραμμένη. Δηλαδή δεν υπάρχει γραμμένη, αλλά πρέπει όμως να την παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Τα γράφουμε έτσι για να δείξουμε λίγο. Δεν είναι αληθινή αυτή, γιατί εγώ που τραγουδώ τώρα εδώ, ψεύτικα τα κάνω όλα αυτά. Ψεύτικα, γιατί καθόμασταν παρέα με μια παρέα που ήθελα, πήραμε τα ούζα μας, τα αυτά, και λέγαμε κανένα τραγούδι έτσι, μπορεί να μην λέγαμε και αμανέ, μόνο να κάτσουμε έτσι. Και να ερχόταν άλλη μέρα πάλι να πιούμε και να πούμε αμανέ. Και με ανακαλύψαν έτσι που λέγω αμανέ και αυτό, και με λένε και με παίρνουν έτσι διάφορα μαγαζιά έτσι. Και προσποιούμε να πω να μανέ. Και πολλές φορές δεν βγαίνει κιόλας. Πότε πίνουμε κανένα ούζο, ξεχνούμε λίγο, βγαίνει κάπως λίγο καλός. Είναι ψεύτικα που τα κάνουμε. Αυτά ο αμανές δεν είναι όπως τα τραγούδια. Ο αμανές είναι ένα ζωντανό τραγούδι, το οποίο πρέπει να έχεις καημό για να το πεις. Και ούτε γράφεται. Είναι σαν σποτερό κλάψει. Κλαις. Δεν κλαις. Thank you.
Στο διάλειμμα λίγο πριν που μιλάγαμε μας είπες ότι ακόμα και αν σου δίνανε λεφτά δεν θα άλλαζες τη Μυτιλήνη με τίποτα. Δεν αλλάζει μιλό. Κάθε μέρα ένα εκατομμύριο να μην δίνει να πει κάτσε εδώ. Δεν θα πάω στη Μυτιλήνη να καθίσω εκεί στο σπίτι του δικό μου, να γεμίσει μπαταρία, να πάρω αέρα. Και δεν θέλω και λεφτά, μην έχω. Δεν είμαι μαθημένος με τα λεφτά εγώ. Μ' αρέσει μόνο να ζήσω έτσι, να έχω το φαΐ και το ψωμί, δεν θέλω λεφτά. Σήμερα πραγματικά περάσαμε πολύ όμορφα στο Art Base. Θα ήθελα να μας πεις, μετά από τον Σόλον Ανλέκα, στην Ελλάδα θα συνεχίσουμε να έχουμε αμανέδες, θα συνεχίσουμε να έχουμε τραγούδια παραδοσιακά? Έχει πολλά παιδιά έτσι σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Έτσι κι εγώ στην αρχή έλεγα, αλλά δεν ήξερα και καλά. Σιγά σιγά και έγινε η δουλειά έτσι. Να μας πεις και δύο κουβέντες για τα ρούχα τα οποία φορά σήμερα, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα. Αυτά τα ρούχα ήταν τα Μυτιλινιά, η Μυτιλινιά η στολή. Η Μυτιλινιά είχε δύο στολές, ήταν η μία με τις βράκιες, είχαν μια καλή και μια δεύτερη που βάλανε δουλειά. Και η άλλη στολή ήταν η κελώτης, μπορούσαν κελώτης, το ζωνάρι, το παπούτσι, μπότις φορούσαν, ναι. Και κουλάν μπέικο λέγεται αυτό το παπούτσι. Ναι. Η κάρτσα, ναι. Η κατσούλα, το γελέκ, το σταυρωτό αυτό. Ναι. Ήταν η στολή αυτή. Μετά βγήκαν τα φράγκικα αυτά και βάλαν αυτά τα ρούχα. Παλιά ήταν αυτή η στολή. Τώρα πια ο κόσμος τα βάζει για να δείξει το πως ήταν οι παλιοί. Ναι. Τα φοράμε, αλλά εγώ τα φοράω πολλά χρόνια. Δεν τα φορώ κάθε μέρα, αλλά εντάξει, άμα πάω σε κάνα πανηγύρση, καμιά γιορτή έτσι, τα βάζω για να είμαι και στο σώμα και στη ψυχή του ίδιου. Κατάλαβες? Ο Αμανές μπορεί να τραγουδιστεί από περισσότερους από έναν τραγουδιστές? Ο Αμανές λένε όλοι τραγουδιστές. Λες πες ένα Αμανέ και ξέρουν ένα σημείο που πηγαίνει, ξέρουν και νότες και αυτά και λένε έτσι ένα Αμανέ, αλλά δεν είναι Αμανές αυτός. Ναι. Ο Αμανές έχει άλλα αυτά. Και δεν είναι ο ίδιος να πεις πες με αυτό τον Αμανέ που είπες, όσο και να προσπαθείς δεν βγαίνει το ίδιο. Τώρα αυτά που είπα σήμερα εδώ, όσο να μην πεις, μέρες να καθόμαστε πεις πες το αυτό ξανά, πες το αυτό, δεν βγαίνει με τίποτα το ίδιο. Θα βγει αλλιώτικο. Γιατί σου είπα ότι είναι με την όρεξη που έχεις, με την καρδιά που έχεις και είναι ώρα. Με την όρεξη που έχεις. Με το παράπονο που έχεις, με τις σκέψεις που έχεις, του λες. Ναι. Ενώ οι τραγουδιστές έχουν ένα σημείο, του λένε το ίδιο. Ναι. Η Ελλάδα περνάει μια πολύ δύσκολη φάση και έτσι όπως τα συζητήσαμε λίγο πριν, ο Αμανές και όλο το παράπονο βγαίνει στις δύσκολες στιγμές. Σε αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο που η Ελλάδα περνάει πολύ δύσκολα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Όχι, θα πεθάνουν και η Ελλάδα θα ζει. Ναι. Είσαι αισιόδοξο δηλαδή. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Και ωραία περνάει. Μην την κλαίνει η Ελλάδα. Δεν έχει. Δεν μπορούσε να την κλάψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα γελάει. Δεν κλαίει. Οι άλλοι κλαίνουν. Αυτό λέω. Τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε σήμερα στο πρώτο μέρος δεν ήταν αμανέδες, ήταν τραγούδια παραδοσιακά. Είναι τραγούδια παραδοσιακά, μικρασιάτικα. Εμείς στη Μυτιλήνη είχαμε τα ίδια. Δεν είχαμε έτσι νησιώτικα και τέτοια. Ήταν τα τραγούδια τα ίδια με τη Μικρασία. Γιατί το πρωί που ξυπνούσαν ο κόσμος πηγαίναν στο Ιβαλίκι να κουντά. Πού να μέχρι την Αθήνα για να πας, θέλει το καίκι τότε που παγιάνε και με τα καράβια, θέλει 24-30 ώρες για να πας. Ενώ στο Ιβαλίκι μια ώρα και πήγαινες. Ήταν Ελλάδα το Ιβαλίκι και πάει ο κόσμος εκεί. Ναι, του 22 και πρώτα. Πήγαινε ο κόσμος εκεί.
δεν πήγε στην Αθήνα. Και ήταν το ίδιο, σαν η Ελλάδα ήταν. Μετά έγινε η ανταλλαγή, το λένε αυτοί, διωγμός ήταν. Ήταν άλλα πράγματα που τα κάνανε αυτά. Άλλοι είχαν βάλει δάχτυλο. Μπορούσε να φύγει ο κόσμος ωραία και να... Άλλος λέει φύγει, άλλος λέει μη φύγεις, και έγινε αυτό. Τι να πεις. Θέλω να μου πεις η καθημερινή σου ζωή στη Μυτιλίνη, μια μέρα έτσι απλή, πώς την περνάς, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Α, πρώτον εγώ, άκου να δεις, να σου πω τώρα έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν αγαπώ τα λεφτά, πρώτον. Ναι. Εκεί στο σπίτι που μένω έχει πεθάνει η γυναίκα μου. Εντάξει, έχω δύο παιδιά, πέθανε η γυναίκα μου. Ήταν πολύ καλή, τέλος πάντων. Και το πρωί άμα σηκωθώ θέλω να κάνω πολύ φαΐ για να μοιράσω τον κόσμο, να δώσω. Εδώ εκεί, μ' αρέσει να δώσω, δεν μπορώ να φάω χωρίς να μην δώσω. Και δεν με βιάζει κανένας τι θα κάνω. Θα σηκωθώ μοναχώς, θα πάω, κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Δεν δυσμεύομαι να πω αύριο 9 η ώρα θα είσαι εκεί, αύριο μεθαύριο θα είσαι εκεί, αυτό. Ο δρόμο μονάχος θα διαλέξω, δικαίωμα μου εγώ αν πέσω έξω, που λένε, ναι. Και ζω έτσι, ωραία, ναι. Δεν έχω παράπονα με τη ζωή δικιά μου, ναι. Τώρα, εντάξει, έχουμε και τα παράπονα που χάνεις τον άνθρωπο, ας πούμε, ναι. Αλλά εντάξει είμαστε. Ανέφερες τη γυναίκα σου πριν και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν η γυναίκα έχει σημαντικό ρόλο στο τραγούδι και στον Αμανέ. Άκου να δεις, η γυναίκα είναι, άμα έχεις έναν άνθρωπο, ένα σύντροφο και είναι καλός, το θυμάσαι, άμα είναι κακός λες καλά κάνει την περίδια άλλος, ναι. Άμα είναι καλή όμως λες την κλαις, κατάλαβες, ναι. Δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, ναι. Βγαίνει και καμιά που δεν είναι καλή, αλλά πιο πολλές είναι καλές, γιατί κάνεις παιδιά μαζί. Άμα κατηγορείς γυναίκας και να μην είναι καλή και έχεις παιδιά, είναι κακό, είναι σαν να κατηγοράς τον εαυτός, κατάλαβες. Ας μην είναι και καλή, έχεις όμως δύο παιδιά μαζί, ένα παιδί μαζί, κατηγοράς και το παιδί μαζί, και μετά βρίζουν το παιδί, θα λένε α, αυτός που έχει μια μάνα που δεν είναι καλή, κατάλαβες, ναι. Είναι όλες καλή ήταν, ναι. Στις σημερινές μέρες μπορείς και βρίσκεις καινούργια λόγια για να κάνεις καινούργια τραγούδια, καινούργιους αμανέδες? Οι μανέδες και τα τραγούδια και τα έθιμα είναι παλιά, δεν ξαναγίνονται. Γιατί 24 γράμματα έχουμε. Τα γύρισαν, κάναν τα τραγούδια αυτά. Τώρα και τη σκουπή και τα αυτά. Τώρα τα παίρνουν και βάζουν από αυτά. Βάζουν όσο και να κάνουν τα παλιά. Είναι τα καλύτερα, τα παλιά. Όσο και να καινούργια δεν βγαίνουν, γιατί δεν έχει άλλο, τι θα βάλεις. 24 γράμματα έχουμε. Και δεν βλέπεις τώρα και τα καινούργια τα τραγούδια που βγαίνουν στα ρουσά, πήκανε είδος προς το παλιό, έχει μεγάλη επιτυχία. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κλείσουμε με το να μας ξαναπείς την αισιοδοξία σου για την Ελλάδα του σήμερα. Η Ελλάδα, άκουανες, έχει πολλοί που πήραν δουλειές, δεν ήθελε σε μια δουλειά να πάρεις 100 άτομα, ήθελε 50 να πάρεις. Τα άλλα 50 τα βάζεις σε άλλη δουλειά, Και να δουλεύουν όμορφα, γιατί έχει πολλοί που δεν δουλεύουν. Πολλοί. Οι πολλοί όμως δουλεύουν οι πιο καλοί. Και πρέπει να το... Δεν φταίνουν όμως αυτοί, φταίνουν αυτοί που κάνουν κουμάντο. Θα πάρεις 10 ανθρώπους, βάζεις δουλειά, να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα τις πληρώσεις κανονικά ωραία, θα πες ξένοι που ερχόνται ξένα παιδιά, θα πες πιο φθηνά, αφήνεις τα άλλα, να παίρνεις τα αυτά. Άνω κάτω είναι. Πιστεύουν αρχηγοί. Έπρεπε να έχει καλή αρχηγή εκεί πέρα που κάνουν κομμάτι για να κάνουν αυτό που πρέπει. Τώρα δεν τα έχουν ωραία. Και όσα ζω, εκατομμύρια δεν το είσαι, άμα δεν ξέρεις τα μοιράεις. Είσαι πάντα φτωχός θα είσαι. Δουλειές ο κόσμος τώρα εντάξει. Γιατί τις κακομάθαν. Τι θα είσαι ότι έκανε ο καλό έκανε. Έδωσε τις επιδοτήσεις, έλεγε μη μαζέψεις τσελιές, μη μαζέψεις το λάδι, μη μαζέψεις το στάρ, μη μαζέψεις αυτά.
δώσαμε επιδότης. Γιατί να του δώσει επιδότης που δεν θα μαζέψει? Πρώτη φορά είδα να μην μαζέψει υλικό, πράγματα και να σου δίνουν επιδότης. Μάθανε ο κόσμος, δεν μαζεύει τίποτα και πήραν όλο επιδότης. Είναι επιδότης που παίρνει, δεν τα δώσεις. Δεν τα δώσεις. Γιατί να μην δώσει επιδότης? Να πεις, όποιος βγάλει πιο πολύ αυτός θα πάρει. Όχι όποιος βγάλει λίγο θα πάρει. Αυτό είναι το ανάποδο. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι δικοί μας που δεχτήκαν, όπου όχι. Εμείς θα μαζέψουμε, δεν θέλουμε επιδότηση, να μας δώσει τιμή αυτή που πρέπει να πάρουμε. Τιμή αυτή που να είναι. Κατάλαβες. Μία ευχή. Πολλά τώρα να τα πεις, είναι πολλή δουλειά για να το πεις, αλλά τα είπαμε λίγες. Είναι μεγάλη συζήτηση. Μία ευχή για τη Μυτιλήνη και για την Ελλάδα, λοιπόν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό φτάνει. Η Μυτιλήνη είναι η μερακλήτσα είναι. Πιο μερακλήτικο νησί είναι. Όλα τα νησιά είναι ωραία, αλλά η Μυτιλήνη είναι πιο μερακλήτσα. Γιατί είμαι από εκεί. Άμα δεν καυκιστώ το σπίτι μου, θα πέσαμε πλακώς. Έτσι λένε. Να είσαι καλά, Σόλων Λέκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστώ.